Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους λοιπόν Εδώ είμαστε για ακόμα μία φορά Για ακόμα ένα βίντεο ανάλυση και προγνωστικά εδώ στο κανάλι μας Καθώς πλέον βρισκόμαστε στην τελευταία αγωνιστική Μετά από τόσους μήνες, μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσα επεισόδια Έφτασε λοιπόν η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος του φετινού πρωταθλήματος Με το τελευταίο βίντεο ανάλυση και προγνωστικά όσον αφορά τον ε, τίτλο πλέον τα πράγματα όπως είπαμε και πριν ε, και στα προηγούμενα βίντεο έχουν ξεκαθαρίσει για τα καλά δύο οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αλλά με διαφορετικές συνθήκες πλέον οπότε πιστεύω ότι σίγουρα ε, είναι, ένα, είναι ίσως το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών το οποίο άξιζε ενδεχομένω και να κρυθεί και την τελευταία αγωνιστική Κυριακή, του, Κυριακή 19 του Μάη τα παιχνίδια και τα τρία, όπως ε, γνωρίζετε φυσικά. Στις 8 και τα τρία, οπότε θα έχουμε παράλληλες μεταδόσεις, όπως καταλαβαίνετε και είναι λογικό. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε λίγο την ε, κουβέντα που κάνουμε όπως ε, κάθε εβδομάδα. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι το παιχνίδι Σάικ Απέναντι στη Λαμία ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα είναι ένα must win παιχνίδι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παρατάχθηκε στο καρεσκάκι όπως είπα και στα προηγούμενα βίντεο και στην περιγραφή του αγώνα κάπως λίγο άνευρη, κάπως χωρίς πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Γενικώ αυτό που παρατήρησα πάρα πάρα πολύ ήταν ότι η ΑΕΚ δεν είχε αυτή την ένταση που έβγαζε συνήθως στα παιχνίδια της και την επιθυμία και την ορμή που έβγαζε στα ντέρμπι μέχρι πρόσφατα. Σίγουρα πιστεύω ότι η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού έπαιξε και λίγο το ρόλο της, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία είχε να παίξει περίπου δύο εβδομάδες και ένα επίσημο μάτς. Αλλά γενικό για την κρισιμότητα που είχε ο συγκεκριμένο αγώνας και για το πόσο χρειαζόταν την ίκια καπέντη στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Και σε συνδυασμό και με την νίκη του Πάουκ επί του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνετε ότι πλέον η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια ε, πιο δύσκολη θέση πλέον. Χωρί αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ε, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Εννοείται ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ προφανώ. Ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ. Οι ισορροπίε είναι πάρα πολύ ιδιαίτερε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ο Πάουκ έχει το πάνω χέρι γιατί εξαρτάται από αυτόν ο τίτλο και όχι από την ΑΕΚ που εξαρτάται. Που εξαρτήτω την προηγούμενη αγωνιστική. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει το καθήκον τη από τη δική τη πλευρά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και μετά να ελπίζει στον Άρη. Από εκεί πέρα, η ΑΕΚ πιστεύω ότι να, εννοώ, να πω ότι έχει γίνει ήδη του sold out το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Σίγουρα καλύτερα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να πάρει του ε, τρει βαθμού. Η Λαμία από την πλευρά τη, εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία και μια, έκανε και μια παρθενική εμφάνιση στα φετινά Playoff. Σίγουρα μια τίμια προσπάθεια, αλλά χωρί αποτελεσματικότητα μπορώ να πω, γιατί δεν κατάφερε να πάρει κάποια νίκη μέχρι στιγμής και πολύ δύσκολα να πάρει και τώρα με την Nike. Ε, κατάφερε να πάρει μόνο ένα βαθμό από τον Bauk. Γενικώ όμω κατάφερε να προβληματίσει, να σκοράρει, να βάλει δύσκολα στου αντιπάλου τη. Παρόλο που στη συνέχεια στην πορεία των αγώνων δεν φαινόταν να μπορεί να. Ε, στα περισσότερα τουλάχιστον ματς, δεν φανόταν ότι μπορούσε να έχει διάρκεια η, η εικόνα τη. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ομάδα, όπω είπα, που σκόραρε αρκετά, παρόλο που ήταν ε, θεωρητικά η πιο, χαμηλή, η πιο κατώ, η κατώτερη ομάδα των ε, playoff. Σκόραρε αρκετά, πέτυχε γκολ, δυσκόλεψε κάποιου ότι σε ορισμένα παιχνίδια, αλλά μέχρι εκεί. Και γενικώ είναι νομίζω για τη Λαμία είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη σεζόν η οποία κλείνει ε, με αυτό το παιχνίδι, και σίγουρα νομίζω ότι υπάρχουν και ήδη οι πρώτε επαφέ με τον Λεωνίδα Βόκολο για την ερνοίωση του συμβολέου του για την επόμενη χρονιά. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα του πορεία στα playoff, η σεζόν για τη Λαμία μπορεί να θεωρηθεί σίγουρα ε, και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, επιτυχημένη. Τώρα, η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο τη στο πλευρό τη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί θα είναι κατάμεστο το... η Αγία Σοφία. Ε, νομίζω έχει γίνει ήδη sold out. Οπότε γενικώ ο κόσμο φαίνεται ότι το πιστεύει ακόμα, δεν φαίνεται να έχει καταλήψει την προσπάθεια τη ομάδα. Στηρίζει, παρόλο που η ΑΕΚ δεν έκανε την καλή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, θεωρώ και είναι ψηλοδεδομένο ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο στη λαμία ούτε να αναπνεύσει πολύ λέ, που λέμε. Θα μπει πάρα πάρα πολύ δυνατά, κατευθείαν και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να καθαρίσει το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται, να τη φύγει και αυτό το αλφα άγχος που μπορεί να υπάρχει και είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει. Οπότε νομίζω σίγουρα ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να θα παρουσιάσει και μια αρκετά ανταγωνιστική εντεκάδα και σίγουρα θα πετύχει νομίζω και ένα γκολ πάρα πάρα πολύ νωρίς. Αυτή είναι η διέστησή μου. Οπότε πιστεύω πω εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά τακτικά για αυτό το παιχνίδι. Μια και η ΑΕΚ θα έχει σίγουρα την υπεροχή. Δεν ξέρω αν ο Αλμέιδα θα κάνει κάποιε αλλαγέ σε σχέση με τον Ολυμπιακό, λίγο για να φρεσκάρει παραπάνω την ομάδα. Τύπου να ξεκινήσει για παράδειγμα τον Άμραμπατ που ήταν στον πάγκο με τον Ολυμπιακό, ή να ξεκινήσει τον Τζούμπερ επίση που ήταν και αυτό στον πάγκο. Δηλαδή, ένα-δυο τέτοια πραγματάκια μπορεί να τα κάνει. Αλλά σίγουρα θα δηλαδή, θέλει να έχει και την ομάδα φρέσκεια και γενικώ θέλει να επιβάλλει το ρυθμό της ΑΕΚ από την αρχή. Ξαναλέω, θα έχει την μπάλα στα πόδια, δεν θα αφήσει τη Λαμία κανένα περιθώριο και πιστεύω ότι ε, θα κατακτήσει τη νίκη στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι ο Άσος και το Over ε, θα δώσω Over 3,5 εδώ. Να δώσουμε λίγο κάτι παραπάνω από το Over 2,5. Θα δώσουμε ένα Over 3,5. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα ξεσπάσει πάνω στη Λαμία. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε και ένα μεγάλο σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι με να φανεί κατά πόσο ε, θα μπορέσει να το κάνει ε, η ΑΕΚ αυτό και να εξαντλήσει τις δικές της πιθανότητες για το πρωτάθλημα με την νίκη που χρειάζεται. Αυτά λοιπόν για το πρώτο παιχνίδι. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πάρα πολλά σε σχέση με το μάτς αυτό. Και περνάω στο σημαντικότερο μάτς της ε, ε, αγωνιστικής το οποίο το έβαλα ενδιάμεσα για να το σχολιάσουμε. Το Άρης Πάοκ. Ένα μάτς το οποίο θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2023-2024. Το πρωτάθλημα περνάει τη Θεσσαλονίκη φέτο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ο Πάοκ με νίκη κατακτά το πρωτάθλημα. Με ήττα ή ισοπαλία. Αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ κερδίζει φυσικά τη Λαμία. Τότε η ΑΕΚ θα είναι αυτή που θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Γενικώ υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ ιδιαίτερο στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες. Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι ε, οι φίλοι του Άρη και ο κόσμος του Άρη γενικώς αλλά και η εμφάνιση που θα, που θα παρουσιάσει ο Άρης στο μάτς είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτησης ε, στον κόσμο. Η αλήθεια είναι πως ε, από ό,τι ακούμε και το κλίμα που επικρατεί είναι ότι ο Άρης δεν σκοπεύει να επιτρέψει στον Μπάοκ να σηκώσει πρωτάθλημα μέσα στο Βικελίδης τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι ακούω και όλα στο γήπεδο θα είναι γεμάτο, θα είναι sold out. Δεν θα υπάρχει καρφίτσα στο... δεν θα πέφτει καρφίτσα στο Βικελίδης. Οπότε νομίζω ότι η πρόθεση του Άρη είναι να κόψει στον bug το πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι που διαφαίνεται. Δεν θα μπει χαλαρά παρόλο που θα έχει τον τελικό του κυπέλου σε μια εβδομάδα. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα υπάρχουν πολλές μέρες για να προετοιμαστεί μια ομάδα. Οπότε αυτό που πιστεύω... Και αυτό που θεωρώ πως θα γίνει είναι ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να μπει δυνατά για την νίκη ανεξαρτήτως του το, το τι θα συμβεί. Η πρόθεση νομίζω του Άρη θα είναι να, να πρωταγωνιστήσει και να προσπαθήσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Οπότε είναι σίγουρα κάτι το οποίο... Εντάξει, από τη μία νομίζω ότι η αντιπαλότητα των δύο ομάδων είναι γνωστή, φυσικά, είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό και από τη μία είναι και λίγο λογικό να θέλει και ο Άρης να πάρει την νίκη όχι και για να κόψει στον πάρκο το πρωτάθλημα και να μην το πάρει μέσα στο βικίλιο αλλά και για να παρουσιάσει και μια καλή εικόνα ως ομάδα για να πάρει ένα αποτέλεσμα για να ευχαριστήσει τον κόσμο του και για να έχει και ένα, μια καλή εικόνα ενώπιση του τελικού του κυπέλου. Από και πέρα τώρα ο Άρης ε, στα αγωνιστικά του την προηγούμενη αγωνιστική έπαιξε ε, με τη Λαμία στο ΔΑΚ εκεί που έκανε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο είναι η αλήθεια και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από την ομάδα της Λαμίας. Γενικώ δεν είχε φανεί καθόλου στο γήπεδο Άρης εκείνο το πρώτο 45 λεπτό. Δεν μπορούσε να ελέγξει το ρυθμό, δεν μπορούσε να, γενικώς, να απειλήσει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή με 4 γκολ. 2 γκολ από το Μωρόν, ο οποίο είναι και ο πρώτο σκόρ νομίζω, πλέον του πρωταθλήματο. Και γενικώ έδειξε μια πάρα, πάρα πολύ καλή εικόνα, πάρα πολύ φρέσκια ομάδα, ωραίε συνεργασίε, και ε, είχε πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Οπότε κρατάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού στη Λαμία γιατί το πρώτο ήταν πάρα πάρα πολύ κακό. Τώρα από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω ο, έχουν προπονηθεί ο Βέλεθ και ο Τζουρασεκ. Βέβαια για το Βέλεθ ειδικά νομίζω είναι λίγο πιο δύσκολο να μπει αποστολή. Ο Τζούρασεκ φαίνεται να μπορεί και να προλάβει. Θα επιστρέψουν ο Ζανζούλ και ο Μπράμπετ, οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι και δεν έπαιξαν λόγω καρτών με τη Λαμία δύο παίκτε οι οποίοι μια και ξεκουράστηκαν μεσοβόνατα, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα βασική στο συγκεκριμένο μάτι και είναι και δύο παίκτε οι οποίοι είναι σχετικά πυλώνε τη 11η του Άρη. Οπότε είναι σίγουρα μέσα. Από και πέρα ο, ο Μάτζος έκανε με τη Λαμία μία-δύο μικροαλλαγούλε ε, στην 11η. Νομίζω όμω ότι τώρα με τον Μπάουκ δεν θα σκεφτεί να κάνει κάποιο rotation ή κάποιε τροποποιήσει και κάποια πειράματα. Θα πάει με την πιο δυνατή εντεκάδα που θεωρεί ο ίδιο ότι μπορεί να παρουσιάσει προκειμένου να έχει ο Άρης ένα θετικό αποτέλεσμα για να βάλει στον ΠΑΟΚ όσο πιο δύσκολα μπορεί. Τώρα να περάσουμε και λίγο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίο πραγματικά συνεχίζει την πάρα, πάρα πολύ καλή του πορεία στα τελευταία παιχνίδια με μια επιβλητικότατη νίκη σε βάρος του Παναθηναϊκού και γενικώ ήταν άλλη μια εμφάνιση που ο ΠΑΟΚ δείχνει ε, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Όχι μόνο επιθετικά που έβαλε τέσσερα γκολ, αλλά και στο κομμάτι τη άμυνα και τη τακτική. Παρουσιάζεται λοιπόν πάρα πολύ καλά διαβασμένο. Είδαμε ότι και ο Λουτσέσκου γενικώ εκείνο το match έκανε και κάποιε μικροαλλαγέ. Έβαλε, α πούμε, τον Νότο αντί του Σάστρε. Έβαλε τον ε, Οσντοεφ Παρτινέρ του Μεϊτέ. Ξεκίνησε Ντεσπότοφ και Μουρκ. Γενικώ έκανε κάποιε αλλαγούλε σε σχέση με το match με τον Ολυμπιακό. Αλλά γενικώ αυτό αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά κάτι το οποίο δεν επηρέασε την εικόνα του Πάοκ, ο οποίο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ προσιλωμένο και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι επικρατεί στον Πάοκ τι τελευταίε εβδομάδε και μέχρι, το, μέχρι να τελειώσει και το πρωτάθλημα. Αυτή η στοχοπροσήλωση. Δηλαδή φαίνεται το Πάοκ να είναι πάρα πολύ σοβαρό, να, είναι πάρα πολύ, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στην ομάδα, το οποίο αποδίδει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτι το συγκεκριμένο. Κρίνεται το πρωτάθλημα. Ο Πάκ πλέον με τις νίκες που έκανε και την ήττα της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό κρατάει την τύχη του στα δικά του χέρια. Δεν εξαρτάται πλέον από κανέναν. Είναι καθαρά δική του υπόθεση το πρωτάθλημα. Με νίκη φεύγει πρωταθλητή μέσα στο Βικελίδη. και αυτό θα είναι κάτι νομίζω πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Να πω ότι, από ό,τι ακούω σε περίπτωση νίκη, ετοιμάζεται ήδη φε βραδιά φιέστα στην Τούμπα για την το ομάδα του Πάουκ. Οπότε, σε περίπτωση που υπάρξει αυτό, καταλαβαίνετε ότι ε, το ίδιο βράδυ θα γίνει χαμό στη Θεσσαλονίκη. Γενικώ, θα γίνει χαμό στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Από πριν το παιχνίδι θα είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Αλλά εμεί ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τώρα, στα αγωνιστικά, το Πάουκ θα στερηθεί τι υπηρεσίε του Κουλεράκη ο οποίο. Ε, δέχτηκε την κάρτα με τον, με τον Παναθηναϊκό και έχει συμπληρώσει το όριο καρτών και θα λείψει. Οπότε εκεί θα υπάρχει ένα θέμα ίσως για τον παρτενέρ του και Τζιόρα. Η λογική λέει ότι θα είναι ο Μιχαηλίδης αυτός που θα τον πλαισιώσει. Ε, τον ε, Τόμας και Τζιόρα. Λογικά θα είναι ο Μιχαηλίδης. Κατά τα άλλα δεν νομίζω να γίνουν πάρα πολλέ αλλαγέ και ο Μούργκ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει λόγω του τραυματισμού του. Η λογική λέει ότι θα είναι ο στην αιστεία. Ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδη, ο Κεντζιόρα και ο Σάστρε λογικά δεξιά. Θα περιμένουμε να δούμε πάλι τον partner του Μεϊτέ. Με λογικά θα είναι ο Σβάμπ όμω. Μεϊτέ Σβάμπ βλέπω. Και λογικά Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζιβκοβιτ ε, ε, με τον Μπράντον Thomas στην κορυφή. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μείνει ο Τάισον στον πάγκο γιατί έχει παίξει σε παιχνίδια. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Τώρα ο Άρης δεν ξέρω πώ θα πορευθεί και αυτό. Σίγουρα περιμένω τον Κουέστα για παράδειγμα στην Εστία με Φαμπιάνο Μπράμπετ στα, στό, στα στόπερ, ενδεχομένω ε, ο Ντουμπάτζο δεξιά και μοντό για αριστερά. Με Ζουλ Νταρίντα πιθανό στα χαφ. Μάνου Γκαρσία Σουλεϊμάνο Σαβέριο και μορών λογικά. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι ότι μπορεί να παρατάξει ο Μάντζιο, γιατί ξαναλέω θα προσπαθήσει να πάρει ε, τη νίκη ο Άρη. Οπότε νομίζω ότι τα βλέμματα θα στραφούν κυρίω στο μάτ αυτό την Κυριακή. Είναι ένα μάτ πάρα, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ένα μάτ που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδο για την φετινή χρονιά. Ο Άρη θα προσπαθήσει να πάρει αποτέλεσμα. Δεν θα το κάνει εύκολο στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει πολύ μεγάλο πρέπει βέβαια. Είναι μια νίκη ένα πρωτάθλημα. Γενικώ ο Άρη φέτο του, 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 έχει πάρει το, τον αέρα του Μπάουκ στα μεταξύ του παιχνίδια. Δεν τον έχει κερδίσει ο Πάοκ καμία φορά τον Άρη φέτο. Νομίζω έχει δύο ήττε και μία ισοπαλία στα τρία μάτς που έχουν δώσει φέτο. Δύο νίκε ο Άρης και μία ισοπαλία έχει έρθει το ένα παιχνίδι. Οπότε πραγματικά θα δούμε πάρα 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 πολύ, ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Οκτώ ώρα και αυτό το μάτς. Σαν προγνωστικό εγώ θα έδινε ένα goal goal. Επειδή είναι ντέρμπι τώρα ξεκάθαρη πρόβλεψη είναι δύσκολο να κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Πάουκ μπαίνει σαν ένα φαβορή ξεκάθαρα. Αλλά το goal goal θα ήταν ένα ενδιαφέρον προγνωστικό για το μάτς αυτό. Και ο Άρης πιστεύω ότι θα βγάλει αρκετά ε, μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την πολύ πολύ σπουδαία αναμέτρηση. Και θα κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το τελευταίο match. Το Derby αιωνίων το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το οποίο ε, θα κλείσει έτσι αυτό το επεισόδιο, το ανάλυση και προγνωστικά. Τα πράγματα τώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα για τις ομάδες και για το τι διακυβεύεται. Διακυβεύεται η τρίτη θέση και η έξοδος στην Ευρώπη χωρίς να περιμένουμε conference και τελικό κυπέλου. Πλέον όπως τα πράγματα ο Ολυμπιακός παίζει για δύο αποτελέσματα. Παίζει και για το Χ και για το Διπλό. Και ο Παναθωναϊκός παίζει μόνο για τη νίκη. Είναι λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία θέλει κάθε ομάδα προκειμένου να βγει αυτή η τρίτη και να μην περιμένει μετά το conference ή το ε, τελικό του κυπέρου για να δει αν θα παίξει του χρόνου στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό του οποίου το ρεπορτάζ τρέχει πάρα πάρα πολύ γρήγορα το στις τελευταίες μέρες και ώρες. Να ξεκινήσω όμως πρώτα από, τον, από το μάτι με τον Μπάουκ που πραγματικά ο Παναθηναϊκός για ακόμα ένα παιχνίδι φάνηκε ότι ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε πλάνο, δεν είχε τακτική ενώ οι παίκτες κράτησαν την μπάλα, είχαν τις ευκαιρίες τους ε, δεν κατάφεραν να πετύχουν περισσότερα γκολ και γενικώ ο Παναθηναϊκός όπως είπα φαίνεται μια ομάδα η οποία δεν είχε πλάνο, δεν είχε οργάνωση, δεν είχε σύστημα και φυσικά τα ατομικά λάθη και η κακή, πολύ κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα στο μάθημα τον Πάκ είναι αυτό που έχει στοιχήσει τόσους πολλούς βαθμούς και την κατάσταση να έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Οπότε γενικώ ήταν μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Παρόλο που ο Παναθηναϊκός είχε τι ευκαιρίε του, δεν τι αξιοποίησε όπω έπρεπε και τα αμυντικά λάθη ήταν αυτά τα οποία. και η κακή ψυχολογία φυσικά ήταν όλα αυτά που οδήγησαν σε αυτό το βαρύ σκορ το 4-1. Από και πέρα, ο Φατίχ πλέον αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Με το χρήστο κόντι να αναλαμβάνει για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Σίγουρα δεν ε, μπόρεσε ο Τερίμ να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα, δεν τέριαξε ποτέ αυτό που ήθελε να κάνει με την οτροπία του συλλόγου του Παναθηναϊκού και τον τρόπο που έχει μάθει η ομάδα να παίζει επί Γιωβάνοβιτς και γενικώ. Γενικώ πάρα πολλά σε αλλαγές συστημάτων, διάφοροι πειραματισμοί που δεν βγήκαν ποτέ, οπότε νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο διαζύγιο με τον Τερίμ. Θα μπορούσε να έχει γίνει βέβαια θα μου πείτε στο τέλος της χρονιάς, αλλά... Η σκέψη του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην βγει ούτε Ευρώπη και να χάσει και το κύπελο είναι κάτι το οποίο μάλλον έφερε αυτό το πολύ πρόωρο διαζύγιο και την απόφαση να μην γκοουτσάει ο Τερίμ τα δύο τελευταία μάτια τη σεζόν. Από και πέρα, όμω, γενικώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό και ο Παναθηναϊκός ελπίζει ότι με το Χρήστο Κόντι, τώρα και πάλι στο τιμόνι, θα καταφέρει να πετύχει έστω ε, του ε, στόχου το στόχο του κυπέλου και τη Ευρώπη που, αν δεν του επιτύχει, σίγουρα θα είναι ακόμα πιο. Δύσκολη η θέση τη ομάδα και θα κάνει πάρα πολλά βήματα πίσω σε σχέση με το πώ ξεκίνησε τη χρονιά και σε σχέση με τι προσδοκίε που είχε χτίσει. Τώρα, ο Ολυμπιακό, να περάσουμε και λίγο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό ε, έπαιξε με την ΑΕΚ ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έκανε πάρα πολύ ενέργεια, έβγαλε ήταν πάρα πολύ δυναμική ομάδα. Πρώτη στι μονομαχίε, όλοι οι παίκτε. Γενικώ, ε, φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο από την ΑΕΚ το συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να έχει το πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή να παίζει για δύο αποτελέσματα στη λεωφόρο και όχι για μόνο το διπλό. Οπότε γενικώ η ομάδα του Ολυμπιακού παρόλο που είχε μια κακή εικόνα με τον Μπάουκ, με την ΑΕΚ, έβγαλε πάρα πολύ καλή, καλή, καλή παρουσία. Είχε βγάλει λίγο θεματάκι με τι τελικέ στην αρχή. Αλλά τα δύο γκολ του Ανδρέα Όρτα οδήγησαν στο, στη νίκη για τον Ολυμπιακό. Νομίζω μια δίκαιη νίκη όπω πήγε το Μάτ. Και τώρα υπάρχει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γενικώ ο Παναθηναϊκό φέτο είναι ένα αντίπαλο που δυσκολεύει τον Ολυμπιακό. Δεν τα έχει πάει καλά ο Ολυμπιακό, ενώ έχει κερδίσει και πάω έχει κερδίσει και η ΑΕΚ. Με τον Παναθηναϊκό δεν του πάνε πολύ καλά τα παιχνίδια. Είχε αποκλειστεί και στο κύπελο. Είχε χάσει και με ένα βαρύ 3-0 μέσα στο Καραϊσκάκι στα playoff. Γενικώ είναι σαν ένα κακό δίαμονα ο φετινό Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό. Παρόλο που και ο Παναθηναϊκός φέτο δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση τι περισσότερε φορέ. Στα αγωνιστικά τώρα ο Ολυμπιακό θα έχει μια μεγάλη απουσία αυτή του Τσικίνιο, ο οποίο ε, θα απουσιάσει λόγω καρτών, όπω και ο Παναθανικό θα έχει την απουσία του Φίλιπ Μλαντένοβιτ. Από εκεί πέρα υπάρχουν ελπίδε ότι μπορεί να προλάβουν να μπουν αποστολή για τον Ολυμπιακό ο Ρίτσαρτ Ορτέγκα και ο Ιμπόρα, αν και λίγο πιο δύσκολο, αλλά υπάρχει μια τέτοια πιθανολόγηση. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκό ε, δεν θα έχει στη διάθεσή του μάλλον και για ακόμα μια φορά το φώτιο Ανίδη, αν και ακόμα παίζεται αυτό. Ακολουθεί ακόμα το τοπικό πρόγραμμα, θα δείξει πώς θα πάει. Θα επιστρέψει όμω ο Βέρμπιτ, ο οποίο είχε ίωση και δεν έπαιξε με τον Πάοκ. Ο επίση νομίζω ότι δεν θα είναι στην αποστολή. Και γενικώ ε, χρειάζεται πάρα πάρα πολύ σωστή σκέψη και τακτική για τον, ε, από τον Παναθηναϊκό. Κυρίω η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό, ο οποίο ψάχνει απεγνωσμένα. Ε, ένα αποτέλεσμα γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και νομίζω ότι μία νίκη με τον Ολυμπιακό όχι ότι θα βελτιώσει το, το κλίμα ιδιαίτερα και ότι θα αλλάξει κάτι για τη χρονιά αλλά σίγουρα θα έχει, δεν θα έχει χάσει τα πάντα ο Παναθηναϊκός φέτος. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο μάτς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κρατήσει λίγο μπάλα, να Επιβάλλει λίγο το ρυθμό του μια και παίζει και εντό έδρα. Θα θέλει λίγο να ελέγξει την κατάσταση. Απ' την άλλη, ο έχουμε δει ότι πλέον είναι μια ομάδα που περσάρει πάρα πολύ ψηλά και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα λάθη τη άμυνα του Παναθηναϊκού, τα οποία δεν είναι και λίγα τη φετινή χρονιά. Είναι κάτι δηλαδή που θα το κάνει πιστεύω με τη Λίμπαρ. Θα πιέσει δηλαδή ψηλά για να κλέψει μπάλε και να φύγει στου ανοιχτού χώρου. Οπότε γενικώ είναι μια, ένα μάτσο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ξαναλέω, διακυβεύεται δηλαδή η τρίτη θέση. Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι ο Χόρτουρ Μάγνουσον επιστρέφει στις προπονήσεις μετά από 7 μήνες απουσίας. 7-8 πως ήταν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Αν θα μπορέσει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να παίξει κιόλα, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό ότι καταφέρνει και επιστρέφει στις προπονήσεις σιγά σιγά και έλειψε πάρα πάρα πολύ θεωρώ ο Μάγνουσον φέτος από τον Παναθηναϊκό και φάνηκε νομίζω αρκετά αυτό στην πορεία της ομάδας. Οπότε είναι μια ευχάριστη είδηση αυτή για τον ε, Παναθηναϊκό τώρα εντάξει να πω την αλήθεια για εντεκάδες να κάνουμε μια πρόβλεψη να πούμε για τον Παναθηναϊκό ε, εντάξει η λογική λέει ότι δεν ξέρω αν ο Μάγνουσο θα μπορέσει να παίξει αλλά το θεωρώ δύσκολο ε, απ' την άλλη βέβαια να πούμε μια εντεκάδα θα έλεγα ότι ο Ντραγκόσκι θα παίξει Στη θέση του Λοντιγκίν με το Χουάνκαρα αριστερά δεξιά λογικά τον Κότσιρα, φαντάζομαι. Και στα Stopper το Γεντβάι σίγουρα και από εκεί πέρα λογικά ξανά τον Αράο. Γενικώ θα έλεγα ότι και ο Αράο θα ήταν καλύτερα να, να παίξει το κέντρο, αλλά άμα δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Pere θα έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθο με τον Πάουκ οπότε δεν ξέρω αν θα, θα ξαναπέξει, θα παίξει βασικό. Αλλά πιστεύω ότι μπροστά σίγουρα θα δούμε Μπερνάρ, σίγουρα Μπακαθέτα, σίγουρα Τσέριν πιθανώ πάλι σπόραρ, Γενικώ υπάρχουν κάποια διλήμματα γιατί η εικόνα του δεν ήταν καλή. Οπότε ο Κόντι καλείται να επαναξιολογήσει λίγο την κατάσταση σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχει. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε αλλαγή και να κάνει τύπου να ξεκινήσει για παράδειγμα Γερεμέγεφ ή να, μην βάλει, ή να βάλει και πάλι στα χάφτο να και να βάλει Ακαϊντίν να πούμε με τον Γετβάη ή να αλλάξει κάτι. Δεν θα το πει και κανεί κάτι μετά από όλα αυτά που έχει δει ο κόσμο. Τώρα για τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι ο Τζολάκη θα είναι κατά τα δοκάρια με τον κάρμο και τον Ρέτσο στα στόπερ. Ρόντινέι και αριστερά θα δούμε, μπορεί να είναι πάλι ο Αποστορόπουλος βασικό. Με μια διάδα σίγουρα όρτα και έσε στα Χαφ και ίσω δούμε και τον κάποιον άλλον παίκτη εκεί να, για να υπάρχει τριάδα, μήπω δούμε, ε, δούμε Αλεξανδρόπουλο, μήπως δούμε Καρβάλιο, δεν ξέρω. Λογικά ποντέν σε φορτούνι και αλκαμπή θα πάει ο Ολυμπιακό. Εγώ, σαν προγνωστικό, η αλήθεια είναι ότι κλείνω λίγο προ την ισοπαλία. Να με λυκερνίστε Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να κάνει μια ολική μεταστροφή για να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Πρέπει να παίξει απίστευτα καλά. Γιατί και η ψυχολογία του είναι κακή. Πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά και να μην παίξει καλά ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό δείχνει πολύ πιο σταθερό τώρα. Πολύ πιο δεμένη και δουλεμένη ομάδα. Οπότε νομίζω ότι το Χ είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό να δούμε σαν τελικό αποτέλεσμα στο Derby. Αλλά α μην λέμε πολλά, θα μιλήσουν οι παίκτε. Αλλά σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτή τη στιγμή θεωρώ στον Παναθηναϊκό για αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ακόμα ένα βίντεο ανάλυση και προγνωστικά έφτασε στο φινάλε του. Μετά από πάνω από 40 επεισόδια δεν ξέρω κι εγώ πόσα βγάλαμε αναλύσει προγνωστικά, επιπρογνωστικών, play-off, play-out, κύπελο Ελλάδο που θα έχουμε και εκεί βίντεο με, βέβαια. Και πάρα πάρα πολλά βίντεο. Να πω ένα ευχαριστώ σε όλου εσά γιατί σήμερα κλείνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο 7 μηνών, 8 από τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε με το πρώτο επεισόδιο του πρωταθλήματο. Αυτό ο κύκλο κλείνει σήμερα και είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή. Οπότε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που κάθεστε και με βλέπετε 7-8 μήνες να λέω τα δικά μου. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για τη στήριξή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους ε, στο κανάλι. Οπότε αυτά, συνεχίστε να βλέπετε και να ακούτε Βάσκο Sports. Τα πρωτάθλημα τελειώνει, αλλά τα βίντεο ποτέ δεν σταματάνε και ποτέ δεν θα λείψουν. Θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε άλλα γεγονότα. Φυσικά γιατί θα ακολουθεί και το κύπελο Ελλάδος και το Final Four στο μπάσκετ που θα είμαστε και εκεί μαζί σας. Οπότε κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και θα τα πάρα πάρα πολύ σύντομα. Εννοείται γράψτε και τα δικά σας προγνωστικά στα σχόλια. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας!